στιγμής αποτελέσματα. Κύριε Μούδουρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό το αποτέλεσμα, όπως διαφαίνεται, ως μια ανατροπή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά με τα ποσοστά που έδειχναν οι δημοσκοπήσεις, τις οποίες αναλύσαμε και πρόσφατα εδώ μαζί σας. Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις που είχατε δει το φως της δημοσιότητας, σίγουρα μιλούμε για μια πάρα πολύ μεγάλη ανατροπή. Ανατροπή όμως μπορεί να θεωρηθεί και από πλευράς των παραδοσιακών τουρκοκυπριακών πολιτικών κομμάτων, τουλάχιστον των μεγαλύτερων τεσσάρων, έτσι όπως τα έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε ουσιαστικά την επιβεβαίωση όχι των δημοσκοπήσεων, αλλά αυτού που ονομάστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, η κρυφή ψήφος, που φαίνεται να οδηγήθηκε στον Ακριντζή και στον Αζερσάι. Μάλιστα. Χαμένος θεωρείται ο Έρογλου μέχρι στιγμής. Και η ΣΥΜΠΕ. Κοιτάξτε, αν θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πρώτη αξιολόγηση για τους πολιτικά κερδισμένους και χαμένους, αναμφίβολα οι πολιτικά κερδισμένοι είναι πρώτα ο Ακριντζή και μετά ο Ζερσάι. Η μεγάλη ήττα, νομίζω, η μεγαλύτερη, νομίζω ότι πάει στην ΣΥΜΠΕ, η οποία φαίνεται να μην συγκεντρώνει ούτε καν, όχι μόνο το ποσοστό του κόμματος που την υποστηρίζει, δηλαδή του Ρεπουμπλικανικού, στις προηγούμενες γενικές εκλογές, που ήταν περίπου στο 38%, δεν συγκεντρώνει ούτε καν τα προσωπικά της ποσοστά που εκλέγει ενός βουλευτής λεγόμενη της επαρχίας Λευκωσίας. Και φαίνεται να είναι πάρα πολύ κοντά στα ποσοστά ενός υποψηφίου του Ζερσάι, ο οποίος δεν είχε υποστηριχθεί από κανέναν κόμμα. Μάλιστα. Αυτό πώς μπορεί να ερμηνευτεί? Ίσως οι υποστηριχτές του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος να μην ξεχνάνε το παρελθόν της Σιμπέρ, η οποία ήταν άμεσα συνδεδεμένη με το δεξιό κόμμα του Σερτάρ Τεκτάς. Θα έλεγα ότι νομίζω ότι περισσότερο οι ψηφοφόροι του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος επικρίνουν το ίδιο τους το κόμμα αντί τα πολιτικά, τις πολιτικές θέσεις και τα πετραγμένα μέχρι στιγμής, παρά το παρελθόν της ίδιας της υποψήφιας. Όμως νομίζω ότι τα σημαντικότερα δεδομένα που προκύπτουν μπροστά μας είναι να ρίξουμε μια ματιά στις επαρχίες. Εκεί βλέπουμε ξεκάθαρα μια μετακίνηση της κέντρου αριστερά στην Λευκωσία, για παράδειγμα, όπου υπάρχουν πυκνοί τουρκοκυπριακοί ψήφοι. Ο κύριος Ακριντζή είναι με πολύ μεγάλη διαφορά πρώτος. Βρίσκεται στο 31%, ενώ ο Έρογλου είναι στο 23%. Και αντίθετα, στις περιοχές όπου υπάρχει πυκνότητα ψήφου επίκων, όπως είναι το Τρίκονο, βλέπουμε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Τον κύριο Ακριντζή να συγκεντρώνει το μικρότερο του ποσοστό, περίπου στο 19,5%. Άρα οι ανακατατάξεις θα είναι πολλές και στη συνέχεια. Μάλιστα, λοιπόν.